Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή ακούστηκε για τη χωματερή της σχολής αρκετές φορές, θα θυμίσουμε ότι η σημερινή διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντά της όχι το Σεπτέμβριο του 2019 στη γνωστή τελετή στο Ζάπιο. Οι περιφερειακές αρχές στην Αττική αλλιώς αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Ανέλαβε τα καθήκοντα τον Αύγουστο του 2019 σε μια εγκλειστό και παραβίστο τελετή που παρέδωσε η κυρία Δούρου τη χωματερή για τη διαιώνιση στον κύριο Πατούλη και ο κύριος Πατούλης με τη σειρά του θα παραδώσει τη διαιώνιση της χωματερής και την επαύξησή της στην επόμενη περιφερειακή αρχή, όποια και να είναι αυτή. Τότε, αμέσως μετά, στα πρώτα περιφερειακά συμβούλια, μας ζητήσατε να καταθέσουμε την πρότασή μας και την κριτική μας σε αυτά που είχαν γίνει και συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνέχεια. Μπορείτε να μας πείτε, έχουν περάσει ακριβώς 3 χρόνια. Ποια πρότασή μας, ποια κριτική μας πήρατε υπόψη? Ποια πρόταση πήρατε υπόψη σας και μπήκατε στον κόπο να συζητήσετε? Από τότε μέχρι σήμερα είχαμε καταθέσει και έχουμε καταθέσει 14 αιτήματα να συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Και το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο που το συζητάμε σήμερα και ακολουθεί και η συζήτηση για το ΠΕΖΑ. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι μπροστά στα συμφέροντα των επιχειρηματικών συμφερόντων πέφτουν και τα τελευταία φύλλα σικής του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πόνος για την τήρηση της νομιμότητας είναι μόνο όταν οργανώνονται, διεκδικούν και αγωνίζονται οι εργαζόμενοι. Και η ίδια κατάσταση, δηλαδή εγκλειστό και παραβίστο, επικρατεί και στον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο του νομού Αττικής. Προηγούμενη διοίκηση ήταν στο ψυγείο, η σημερινή διοίκηση εξακολουθεί να είναι στο ψυγείο. Χαρακτηριστικά, ρώτησα έτσι από ενδιαφέρον τους συντρόφους πόσες φορές έχει συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και μου είπαν έχει συνεδριάσει όλα αυτά τα χρόνια, το 2019. Έχει συνεδριάσει μόνο 3 φορές, η μία εξ αυτών δια περιφοράς. Αυτή είναι η κατάσταση. Φυσικά δεν θα σταθούμε στη διαδικασία τώρα, να μπούμε απευθείας στην ουσία. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ, πάνω στο οποίο βασίζεται και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, παραμένει, όπως και το προηγούμενο του 2016, του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Δούρου, ένας πιστός υπηρέτης της στρατηγικής για τα κέρδη λίγων ομίλων στη διαχείριση των αποβλήτων. Και στο σημερινό παραμένουν στην ημερήσια διάταξη όλες οι βασικές επιλογές. Τυπικά ισχύουν ακόμα. Δηλαδή, προτεραιότητα στις μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων. Τη ΣΜΕΑ, τώρα τις μετονομάσατε. Βαφτίσια κάνατε. Οι μονάδες παραμένουν ίδιες. Καύση στις τσιμεντοβιομηχανίες, που έγινε και ολόκληρη συζήτηση. Φορολιστρικά οικονομικά εργαλεία. Ασυλία των μεγάλων εταιριών, ιδιαίτερα του βιομηχανικού κεφαλαίου, που ρυπαίνει με τα απόβλητά του ασύντοτα. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας τους έχουν δώσει περίοδο χάριτος μέχρι το 2030 για να φτιάξουν υποτίθεται τις εγκαταστάσεις τους και μάλιστα το καινούργιο είναι ότι βάζουν και τον ΕΣΔΑ συνυπεύθυνο για τις υποδομές που θα φτιάξουν οι βιομηχανοί, δηλαδή να τα πληρώσουν πάλι με τα λεφτά των εργαζομένων. Και ακόμη, δυσβάστακτες για τους Δήμους και τα λαϊκά νοικοκυριά, τιμολογιακές πολιτικές, αυτές που αναγκάζουν να τις πάρουν υπόψη και οι Δήμαρχοι στις παρεμβάσεις τους και αντιδρούν, υποταγή των Δήμων στα ιδιωτικά πλέον συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, αυτά που ονομάζονται τα ΣΕΔ, ιδιαίτερα του ΣΕΔ συσκευασιών και εκχώρηση φυσικά αρμοδιοτήτων, ανάλωση πόρων, παράδοση ελεύθερων χώρων και φυσικά καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Θέλουμε να πούμε ότι υπήρξε μια κληρονομιά από τα προηγούμενα χρόνια. Η προηγούμενη διοίκηση αυτή την κληρονομιά την αναβάθμισε, τη μεγάλωσε. Είναι η κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτή προστίθεται τώρα και η ολοκλήρωση της πολλαπλά επικίνδυνης καύσης των αποβλήτων, περνώντας μετά τις τσιμεντοβιομηχανίες και σε μονάδα αποτέφρωσης σύμμικτων αποβλήτων. Είπαμε και πριν, δεν είναι κανένας παιδί να τον κοροϊδεύεται. Για την ώρα υπολοιμάτων, τα λέτε. Αλλά παραμένει καύση σύμμικτων αποβλήτων. Και πιο συγκεκριμένα, συνεχίζεται και επεκτείνεται το έσχος της χωματερής της φυλής. Στον υπάρχοντα χυτά θα κατασκευαστεί νέος τρίτος χυτά με ένα τεράστιο πανωσύκωμα 8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι, αν, όπως λένε και πλέον του, είναι η μόδα, αν τρολάρεται περιφερειακούς συμβούλους ή το λαό της Αττικής,
λέτε ότι θα βαφτιστεί αυτό πάρκο κυκλικής οικονομίας και ότι θα μπορούν να το επισκέπτονται και παιδιά. Αυτό πραγματικά θα είναι άξιο να το δει κάποιος για όσο έχουμε πάει εκεί. Δηλαδή ένα πανοσύκωμα που θα κάνετε από σκουπίδι, 2 χιλιόμετρων μήκος, 20 μέτρων ύψος. Πραγματικά αυτό το σινικό τείχος το σύγχρονο από το σκουπίδι, πραγματικά θα αξίζει να τα πηγαίνετε τα παιδιά, τα σχολεία να το βλέπουν και να αντιδρούν σε αυτή την πολιτική να υπερασπίσουν την υγεία τους και το μέλλον τους. Και επιπλέον, μαζί με αυτό, η Φιλή και η Δυτική Αττική επιλέγονται για τις νέες εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο νέο σχεδιασμό, όπως και στον προηγούμενο που ακόμα ισχύει. Εμπλουτισμένες τώρα με αυτό που είπαμε και με την καρκινογόνα εστία καύσης των χιλίων τόνων αποβλήτων την ημέρα. Μην υπάρχει καμία αυταπάτη. Εκεί θα πάει, αν δεν αντιδράσει, ο λαός της Δυτικής Αττικής. Όταν μιλάει το κεφάλαιο, οι καπιταλιστές, τα κόμματά τους, οι περιφερειακές τους παρατάξεις για χωροθέτηση, στο μυαλό τους είναι η εξής μία περιοχή. Η Δυτική Αθήνα. Η Δυτική Αττική. Θέλουμε να σας πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση τα προηγούμενα χρόνια, είναι γνωστό, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για αυτό το θέμα της κομματερής. Η αιτιολόγηση που προβαλόταν για τη συνέχιση της ύπαρξης της κομματερής είναι ανατριχιαστική. Έλεγαν ότι δεν αλλάζει, δεν υπάρχει κάποια διαφορά στο επίπεδο ζωής των κατοίκων. Δηλαδή έχουν μάθει άνθρωποι, λέει, να ζουν τα σκουπίδια, πού να τα πας τώρα και να γυρεύεις όλα τα υπόλοιπα. Εκεί πήγαινε τα και τις υπόλοιπες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Είναι μια εστία που θα τροφοδοτείται και από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τη ΣΜΕΑ, τη ΜΕΒΑ, τα ΚΔΑΗ, σε Ανατολική Αττική, Πειραιά, Δυτική Αττική, στην περιφέρεια ακόμα της Θερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Σχέδιου Διαχείρισης των Αποβλήτων, που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση. Και επίσης, γίνεται προσπάθεια να προχωρήσουν και σε νέα εγκλήματα, όπως ο Χιτή Γραμματικού και η υποδημοπράτηση ΜΕΑ στην ίδια θέση, όλα σε επαφή με το παρακείμενο ρέμα που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, που θα καταλήγουν όλα στην παραλία του ΣΕΣ, εκεί θα καταλήγουν, αλλά και αλλού σε θέσεις που ακόμα τις κρατούν μυστικές πίσω από το ψευδεπίγραφο και ύπουλο επιχείρημα του ίσου καταμερισμού βαρών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι γίνονται αυτά. Με τη στρατηγική του διεξόδου. Με τη στρατηγική ότι τώρα εδώ που φτάσαμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής αυτό πρέπει να το έχουν καθαρά στο μυαλό τους. Όμως, αγαπητοί κύριοι, οι κάτοικοι της Αττικής πρέπει να έχουν μια καθαρή εικόνα για το τι σχεδιάζεται και υλοποιείται, για να κρίνουν χωρίς να χαθούμε μέσα σε ένα δάσος τεχνικών όρων. Τι είναι αυτό το καινούριο, τι είναι το εργοστάσιο καύσης ή ενεργειακής αξιοποίησης που γίνεται συζήτηση τόσες ώρες είναι, από τις 3.30 ξεκινήσαμε, είμαστε στις 9, όπως ονομάζεται στο νέο εθνικό σχεδιασμό και περιλαμβάνεται και στο νέο ΠΕΣΔΑ. Αυτό είναι το καινούριο. Στα υπόλοιπα αλλάζουν τα ονόματα, αλλάζει φυσικά και η μοιρασιά της πίτας ανάμεσα στα συμφέροντα και σε νέους παίκτες, όπως σε γνωστές αμερικάνικες εταιρείες για τις οποίες έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Αμερικανός πρέσβης. Για το λαό, η ουσία είναι η ίδια με τον προηγούμενο σχεδιασμό της κυρίας Δούρου και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι επομένως το εργοστάσιο καύσης? Το εργοστάσιο καύσης είναι ένα θηρίο που πρέπει διαρκώς να το ταΐζει σκουπίδι για να παράγει ενέργεια. Ένα θηρίο συνεχούς πυράς, 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Αν σταματήσει, εκλείονται στην ατμόσφαιρα ανεξέλεκτα τεράστιες ποσότητες διοξινών, οι πιο επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, γιατί είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι περνούν στην τροφική αλυσίδα. Η πρώτη και μεγάλη συνέπεια είναι ότι η δημιουργία ενός τέτοιου εργοστασίου αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας για το τέλος της ανακύκλωσης. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια παρένθεση. Όπως και να το ονομάσετε, η πραγματική το ονομασία για αυτό το σύστημα της αγοράς είναι καπιταλισμός. Λοιπόν, καπιταλισμός και ανακύκλωση στην πράξη και όχι στα λόγια, δηλαδή επαναφορά του υλικού στην παραγωγική διαδικασία, άρα και σε κάποιο περιορισμό της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, είναι έννοιες εκ διαμέτρου αντίθετες, όπως το νερό και η φωτιά. Στον βαθμό φυσικά που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ικανοποιητική κερδοφορία των επιχειρηματιών. Από την άλλη, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι σε συνθήκες ακριβώς αγοράς,
αυτού του τρόπου παραγωγής με κίνητρο του κέρδους, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, η ανακύκλωση έχει τις αντιφάσεις και τα διέξοδά της. Δηλαδή τα υλικά που έχουν ανακυκλωθεί ξαναμπαίνουν στην αγορά. Είναι εμπορεύματα. Τι γίνεται σε περίοδους σαν τη σημερινή, που οι μεγάλες αγορές, όπως για παράδειγμα της Κίνας και άλλες, έχουν κλείσει τις εισαγωγές τους ή δεν υπάρχουν ικανοποιητικές τιμές για να πωληθούν. Θάβονται, καίγονται ή εμείς έχουμε και μία ελληνική πρωτοτυπία, αυτοκαταστρέφονται μόνες τους, όπως γίνεται στη χώρα μας με πάνω από 15 μονάδες ανακύκλωσης που κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Όλοι έχουμε δει τη μεταμόρφωση και τον έφος που ζήσαμε. Έχουμε ζήσει τον ασπρόπυργο και την αντίστοιχη κατάσταση. Ακούσαμε και ορισμένα ακόμα που είπε κατά λάθος, από ό,τι φαίνεται, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Λοιπόν, για την αυτοκαταστροφή αυτών των ανακυκλωμένων εμπορευμάτων. Οι καθυστερήσεις, οι αναβολές, το αδιέξοδο, αυτές οι τριτοκοσμικές συνθήκες που βλέπουμε όλοι στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική και όλη την Ελλάδα, δεν είναι λόγω ανικανότητας, ούτε ήταν λόγω ανικανότητας, κακοδιαχείρισης, έλλειψης σχεδίου. Η γνώμη μας είναι ότι βάσει σχεδίου πάνε όλα. Είναι γνωστή η τακτική να φτάσουν τα πράγματα στο αμήν, στο ΚΕΠΕΝΤΕ, για να έρθουν οι επιχειρηματίες ως απομηχανείς θεοί και η μοναδική λύση. Μάλιστα, στην πέμπτη τελευταία έκδοση του ΠΕΣΔΑ, με την οποία έχει συνταχθεί και η στρατηγική μελέτη, προβλέπεται η καταβούληση παρέμβασης των επιχειρηματιών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων και ειδικότερα στην υλοποίηση και λειτουργία τόσο των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, τα εργοστάσια καύσης, όσο και των μονάδων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, δηλαδή το ΜΕΕ. Και εύλογα κάποιος ανύποπτος μπορεί να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν σε ένα ΠΕΣΔΑ να προβλέπονται σε 5 σειρές όλες και όλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων γενικά και αφηρημένα, χωρίς κανένα εντελώς στοιχείο. Ο λαός μας το λέει με μία παροιμία, μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Αυτή λοιπόν την πολιτική υπηρέτησαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις και οι περιφερειακές αρχές, μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Ο ένας παρέδιδε τη σκυτάλη στον άλλο και ο καθένας υλοποιούσε βήμα το βήμα. Για παράδειγμα, τι είναι η ΜΕΑ που βαφτίζονται σήμερα ΜΑΑ, που γέμισε όλη τη χώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ΜΕΑ στην Ήπειρο, ΜΕΑ στην Πελοπόννησο, ΜΕΑ στη Δυτική Μακεδονία, ΜΕΑ στην Κεντρική Μακεδονία, ΜΕΑ στη Ρόδο και αλλού. Είναι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων με σύμπραξη δημόσιου με ιδιωτικού τομέα, οι γνωστές ΣΔΙΠ, δηλαδή κατασκευή και λειτουργία με χρήματα του ελληνικού λαού, εγγυημένες ποσότητες, γεμίζουν δεν γεμίζουν σκουπίδι τα κέρδη στον ιδιώτη εξασφαλισμένα για 27 χρόνια. Αυτές είναι οι ΜΕΑ. Τι κάνουν αυτές οι ΜΕΑ? Κάνουν ανακύκλωση? Δεν κάνουν ανακύκλωση. Μετατρέπουν το σκουπίδι ξανά σε σκουπίδι, έτοιμο για καύση. Με τα ανακτώμενη προς ανακύκλωση στην αγορά υλικά να μην ξεπερνούν το 10%. Μέχρι τώρα πού πήγαιναν αυτοί? Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη ποσότητα καίγονταν στις τσιμεντοβιομηχανίες. Τώρα το επόμενο βήμα, μετά την υπηρέτηση των τσιμεντοβιομηχάνων από το ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να το τελειώσει η Νέα Δημοκρατία με το ΕΣΔΑ, το Εθνικό Σχέδιο του 2020, που προβλέπει την καύση σε 4 μονάδες στην Ελλάδα, η μία στην Αττική. Η ΜΕΑ θα είναι στη στερεά Ελλάδα και με τις ΜΕΑ που θα υπάρχουν στην Αττική, όλα θα καίγονται στα Ανολιώσια, στη Φυλή. Και φυσικά είναι καθαρή πρόκληση αυτή με το ονομασία της ΜΕΑ ΣΕΜΑ, όπως την ονομάσατε, για να βάλετε μέσα και τη λέξη ανακύκλωση. Η ίδια ομολογείται ότι το έτος ορόσημο 2030 μόνο το 11,7% του εισερχόμενου φορτίου θα χτυπήσει την πόρτα της περιβόητης αγοράς, αλλά με άγνωστα λόγω ποιότητας αποτελέσματα. Το υπόλοιπο, 88,3%, αφού υποστεί κάποιες απώλειες, θα βρίσκει σίγουρη αγκαλιά ως καύσιμο σκουπίδι. Ως SRF σε τσιμεντοβιομηχανίες και ως υπόλοιμα στη θηριώδη μονάδα καύσης, επαναλαμβάνουμε, 1.000 τόνων ημερησίως. 1.000 τόνων ημερησίως στον λεκανοπέδιο της Αττικής. Μεγάλο μέρος της ενέργειας που θα παραχθεί από το εργοστάσιο, ενέργεια θα παράξει, θα επιδοτηθεί από πάνω, ακούστε το και αυτό, ως ΑΠΕ, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και φυσικά όλοι μάθαμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες,
ότι με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χρηματιστήριο ενέργειας, το παραγόμενο ρεύμα οι πολίτες θα το ξαναπληρώσουν πανάκριβο. Όπως πληρώνουμε 1000% παραπάνω το ρεύμα της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, της Προτέργεια, της Zenith, του Ήρων, της Ελπέντισον και των άλλων παρόχων μαυραγωρητών του αγαθού της ενέργειας. Δηλαδή, εξασφαλισμένα κέρδη για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς και οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι της Αττικής, θα πληρώνουν χωρίς τέλος. Μετρήστε. Τέλος συσκευασία στην αγορά των εμπορευμάτων. Πανάκριβα τα αποδοτικά τέλη καθαριότητας. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για να φτιαχτούν αυτές οι μονάδες. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για να λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες. Για να υπάρχουν εγγυημένα κέρδη αυτές οι μονάδες. Και στο τέλος και πανάκριβο ρεύμα από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ληστεία κανονική και μαζί καταστροφή του περιβάλλοντος, της υγείας, των δικαιωμάτων στην εργασία και της διαβίωσης της ανθρώπινης πόλης. Ένα πάρτι εκατομμυρίων ντόπιων και ξένων καπιταλιστών με θύμα την υγεία και τη ζωή των κατοίκων της Αττικής. Αυτή είναι η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι? Μην κουρδεύετε τώρα τον κόσμο ορισμένοι και λέτε ότι αυτός ο σχεδιασμός αντίκειται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα απορρίμματα. Ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα απορρίμματα? Αυτή είναι. Είναι ψέμα ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα εργοστάσια αύξησης φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, στη Γερμανία, στη Σουηδία, ιδιαίτερα σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης, και μπαίνει τα φόπλακα στην ανακύκλωση, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει το ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αυτή είναι και η κυκλική οικονομία.